ευχαριστώ, Θεέ του ποδοσφαίρου. Σε ευχαριστώ. Γιατί? Σε ευχαριστώ που έστειλε την οικογένεια του Ντομένικο Καράσκο. Την έστειλε. Τεντέσκο. Την έστειλε σπίτι τη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είμαστε εδώ! Αρχίζουμε την ανάλυση για το μεγάλο παιχνίδι τη Γαλλία με το Βέλγιο. Εντάξει, υπερβολές. Υπερβολές. Αλλά δικαιωθήκαμε, κύριε Σαμαρά. Έτσι. Δικαιωθήκαμε, κύριε Σαμαρά. Οι κύριοι σκηνοθέτε τη εκπομπή. Οι κύριοι συντελεστέ τη εκπομπή. Έχω ύφο τα λεγάκια. Έχω. Πού είναι ο κύριο Λουκάκου, κύριε Σαμαρά? Πού είναι, κύριε σκηνοθέτα, ο κύριο Λουκάκου? Τον είδατε πουθενά? Λοιπόν, κοίταξε. Να κοιτάξω. Φτάνει στου 16. Ωραία. Φτάνει στου 16. Δεν πρέπει κάτι να κάνει. Δεν πρέπει κάτι να κάνει. Για ποιον από του δύο μιλά τώρα? Για του Γάλλου ή του Βέλγου? Να μιλήσουμε για του Βέλγου περισσότερο και λιγότερο για του Γάλλου. Γιατί οι Γάλλοι περάσανε χωρί να εντυπωσιάσουν. Συνεχίσαν αυτή την όσο χρειαστεί πορεία του. Έτσι. Αλλά οι Βέλγοι σε αυτό το τουρνουά νομίζω ότι πέρασαν πολύ κάτω από τον πύχη που είχαμε βάλει περισσότεροι για αυτού. Ναι, βάσει ρόστερ και βάσει παιχτών και ποιότητας, ναι, δεν είδαμε κάτι από τους Βέλγους. Mm-hmm. Και δεν είδαμε κάτι και από μονάδες οι οποίοι περιμέναμε ότι θα κάνουν το κάτι παραπάνω. Ο De Bruyne, De Bruyne... De Bruyne, De Bruyne, όπως θες. Έτσι μας τον είπαν, σας το λέμε. Τέλος πάντων, De Bruyne... De Bruyne, ναι. Όπως θες. Εντάξει. Όχι, νομίζω ότι μέχρι στιγμής, μετά την Ιταλία, τονίσω μετά την Ιταλία. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Το Βέλγιο είναι. Λες και εγώ τώρα θα τσαλακωθώ. Όχι, μέχρι απλά για... όχι. Μέχρι για τύπο, έτσι, που θα πει κάτι και θα με πάρει από κάτω, α πούμε, και δεν πάω να προσωπικά. Έτσι νομίζει. Τέλο πάντων, ναι. Εγώ λέω αυτό που. Ωραία, εντάξει. Θέλω να πω. Μην το παίρνει προσωπικά. Όχι, δεν το παίρνω προσωπικά. Μετά του Ιταλού, λοιπόν. Ναι. Επαναλαμβάνεστε, κύριε Σαμαρά. Είναι να με αφήσει να ολοκληρώσω. Ναι, αφού είναι πολύτιμο όμω. Ωραία. Μετά την Ιταλία, ωραία, το Βέλγιο είναι η δεύτερη ομάδα η οποία απογοήτευσε στο τουρνουά. Εγώ λέω ότι είναι πολύ χειρότερο το Βέλγιο από την Ιταλία. Σε ό,τι είδαμε τουλάχιστον σε αυτόν τον καιρό. Τουλάχιστον από την Ιταλία είδαμε και ένα ημίχρονο από την Αλβανία. Ναι, αλλά η Ιταλία είναι Ιταλία. Ναι, σωστό. Και το Βέλγιο, άμα δει τη χρηματιστηριακή αξία τη ομάδα, συγγνώμη, δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται να παίρνουν διπλώματα προπονητών. Ναι, ρε, θα μου βγει τώρα το αποθυμένο. Δεν θέλω να μιλάω άσχημα για επαγγελματίε, σε καμιά περίπτωση. Αλλά ρε, φίλε, θέλει να πα την μπάλα να την πα μπροστά. Και... μπράβο, να την πα μπροστά. Και τι κάνει, καταλαβαίνει ότι σου λείπει ο Μαγκαλά δίπλα από τον Ονανά. Που βγαίνανε, παίρνανε την μπάλα στην ανάκτηση, κάνανε τρία βήματα και μετά σου λέει: όπα! 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 Περίμενε. Να την γυρίσουμε πίσω, να την γυρίσουμε πλάι, γιατί υπάρχει δρακοπέδιο εκεί. Δεν μπορούμε να πατήσουμε. Και αυτός ο προπονητής, ας πούμε, μπορεί να πήρε εκατομμύρια. Ο άλλος, ο στόπερ, βγάζει την μπάλα κόρνερ, την μπάλα πάνω στη γραμμή του out. Μιλάμε για πράγματα ψυχολόγητα. Έτσι. Τι θες να σχολιάσω από όλα αυτά? Καταλαβαίνω ότι κινείσαι σε έναν χώρο που μπορεί να παρεξηγηθείς. Όχι, δεν σε γνωρίζω τους ανθρώπους. Ένιωσα πολύ άσχημα με το μάτς, βλέποντας το μάτς. Ήθελα πραγματικά να βρω ένα πυρούνι να βγάλω τα μάτια μου. Έτσι, για να μην δω το δεύτερο ημίχρονο. Ρώτησα το Φάνη, ρώτησα άλλα παιδιά εδώ, μου λένε ένα κατσαβίδι έχουμε διαθέσιμο. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, όχι πραγματικά στεναχωριέμαι, γιατί ρε παιδί μου, βλέπεις, έχει τον Οπεντά, έχει τον Λουκεμπάκιο, έχει τον Λουκάκου, έχει τον Ντεμπρούινε. Έχει τον. Το φίλο του Καράσκο. Τον Ντοκού. Έχει τον Καράσκο. Καλά, τον Καράσκο. Το ξεκινάμε δεξιμπάκ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτή η ομάδα να μην παρουσιάζει τίποτα ελκυστικό. Ωραία ομάδα. Ωραία φανέλα, ωραία φανέλα. Που τι αρέσουν οι φανέλες. Μπα, κοιτά και τι φανέλες. Κοιτά και τι φανέλες. Λοιπόν, κοιτά. Προσέγγιση του παιχνιδιού. Mm-hmm. Καθαρό 4-4-2. Mm-hmm. Μέσα στα χαφ το De Bruyne. Ενώ είχαν χώρους, δεν καταφέραμε ποτέ να βγουν στην αντεπίθεση, γιατί αυτό ήταν το κύριο πράγμα που ήθελαν να κάνουν. Ο σκοπός τους. Ναι. Απλά σε αυτό το σύστημα και σε αυτή την τακτική προσέγγιση δεν χωράει Λουκάκου. Δηλαδή, τον αφήνεις όμως έξω τον Λουκάκου. Ή θα σου γκρινιάζει μετά σου διαλέσει τα αποδυτήρια. Ας πούμε το Σαμαρά τον άφηνες έξω στη Σέλτικ. Γιατί να μην άφηνες έξω? Άμα ήταν για το καλό της ομάδας, εννοείται. Και μετά γκρινιάζες και είχες μούτρα. Γιατί να γκρινιάξω? Ωραίο παιχνίδι είπες. Ωραίο παιχνίδι είπες. Κοίτα, θα σου πω. Και θα δίνεις ξανά δημοσιογράφο φίλο σου, θα παίρνεις τηλέφωνο, θα λέγεις. Καλά, σίγουρα. Εγώ με δημοσιογράφο είχα τρομερή σχέση. Τον είδε τον προπονητή, αλλά και σε έκανε. Θα έγραφε ένα μικρό ένα αστεράκι, α πούμε. Θα έβγαινε πρώτη μούρη στη Μύρο, α πούμε, ο προπονητή. Σίγουρα. Θα διαλέγανε τα αποδυτήρια. Τα ξέρουμε, Γιώργο μου. Τα ξέρουμε. Δεν τον αφήνει τον Λουκάκο, τον αφήνει? Όχι, δεν τον αφήνει. Αλλά η προσέγγιση
το σύστημα και η προσέγγιση του παιχνιδιού είναι αυτή. Ότι ο Λουκάκου είναι εκτός. Διαφορετικά, κάνε κάτι άλλο. Ναι, άμα θες να παίξεις το χώρο, στην κόντρα, να περιμένεις πίσω, βάζεις τους δύο σφεντώνες μπροστά. Τις δύο σφεντώνες. Να τους βάλει εξτρέμ, να βάλει δύο εξάρια, άμα θέλει, δύο κεντρικούς μέσους και το Ντεμπρό είναι δεκάρι. Θα σου λείψει το Βέλγιο που πήγες πίσω. Καθόλου. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα το θυμάται κανένα το Βέλγιο. Σε ευχαριστούμε, πραγματικά. Να σου πω όμως τώρα κάτι για το Βέλγιο. Έχει μια δεκαετία. Παραπάνω. Ναι, που του περιμένουμε. Το οποίο του περιμένουμε, ναι. Ναι. Και μεγαλώνουν. Ναι. Οι Κροάτες αντίστοιχα έχουν δείξει κάτι. Εντάξει. Σε παγκόσμιο, αλλά έχουν κάνει πορείες. Το Βέλγιο δυστυχώς. Και δεν ξέρω η επόμενη γενιά του άμα μπορεί να συνεχίσει. Αν θυμάμαι καλά, το 16, στο γύρο του 16, ήταν από τις ομάδες που περιμέναμε όλοι να κάνουν τον μπαμ. Αποκλείστηκαν από τους Πορτογάλους. Εκείνη η Πορτογαλία που είχε βάλει τη φανέλα της Ιταλίας και πήγαινε με ισοπαλίες με. Φερνάντο Σάντος. Ναι, ναι, οκ, με τα πολύ απαραίτητα. Από το 16 μέχρι το 24 έχουν περάσει 8 χρόνια. Μέχρι την επόμενη διοργάνωση είναι 10. Δεν ξέρω αν ο Ντεμπρό είναι. Μπορεί να αντέξει. Όχι, είναι άλλη ομάδα. Μπορεί να αντέξει. Όχι, είναι άλλη γενιά τώρα. Πάμε για άλλη γενιά. Έτσι. Οπότε λοιπόν και σίγουρα δεν μου μοιάζει αυτός ο προπονητής. Το λέω τώρα με τις ελάχιστες γνώσεις που διαθέτω ότι τέριαξε ποτέ με τη φιλοσοφία του Βελγίου. Εγώ δεν θυμάμαι το Βέλγιο να παίζει από το 80 που τους παρακολουθώ, 82 που τους παρακολουθώ το Βέλγιο, γιατί είμαι και λίγο μεγαλύτερος από σένα. Ναι, έτσι. Δεν το θυμάμαι τόσο βαρετό, ρε παιδί μου. Αυτό ήταν ένα πράγμα, δηλαδή να μασάς κουκιά και να φτύνεις. Και λες Βέλγιο, είναι κάτι θα δούμε. Έχουν μέσα παίχτες 250 εκατομμύρια ο καθένας. Μάλιστα, ωραία, κάτι θα δούμε. Τι είδαμε, τίποτα. Είδαμε τα στόπερ να τη δίνουν στα χαφ και τα χαφ να την γυρίζουν στα στόπερ γιατί φοβούνταν να την πάνε μπροστά. Αυτό είδαμε. Και έχουν την ποιότητα μπροστά. Απλά αυτό που δεν, έχουν, που δεν είδαμε από τους Βέλγους. Άσχετα άμα είχαν καλή πορεία ή όχι, είναι η επόμενη γενιά τους. Ναι. Δηλαδή, οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν κάνει. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή, μαζί με τους Γερμανούς, βλέπεις την γενιά που έρχεται. Ναι. Δηλαδή, μπορείς να προβλέψεις ότι εντάξει, κάτι θα κάνουν. Ομαλά, ναι, κιόλας. Στους Βέλγους. Ο Ντεκέτελαρ, ας πούμε, που θεωρείται ένα νέο ποιοτικό στοιχείο. Ναι, παίξα. Τώρα μπήκε. Πρώτη φορά. Έτσι. Ο Πεντά με τον Ντοκού είναι δύο παίχτες που έρχονται. Δεν είναι βασικοί. Εννοώ δεν είναι σαν το Γιαμάλ και τον Νίκο Γουίλιαμς που είναι εκεί 90 λεπτά. Ναι, ή που στηρίζονται πάνω και πάνω τους ομάδες. Ναι, αριθμοί, φίλε. Τι αριθμοί. Λέγαμε χθες. Όχι, θέλω να σου πω κάτι για να μου εξηγήσεις πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ό,τι θέλεις. Στο δικό μου το μυαλό ήταν ένα πάρα πολύ τεμπέλικο μάτς αυτό που είδαμε σήμερα. Τεμπέλικο μάτς, διότι το Βέλγιο έχει κάτσει πίσω από την μπάλα και οι Γάλλοι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τους Γάλλους λίγο. Κάποια στιγμή, ναι. Και αυτοί έδειξαν ότι έχουν τρομερή αδυναμία στην διάσπαση μιας σφιχτής αμυντικής γραμμής. Και το λέω αυτό γιατί τεμπέλικο μάτς, γιατί το λέω τεμπέλικο μάτς. Διότι τα νούμερα, ας πούμε, και των δύο ομάδων στην ευστοχία στις μεταβιβάσεις είναι δυσθεώρητα. Ξεπερνάνε το 90%. Το βλέπεις πριν δεις το μάτς, χωρίς να δεις το μάτς και λες πω, μιλάμε για ένα τρομερά ποιοτικό παιχνίδι. Έλα όμως που όλες οι πάσες ήταν από τον Γιώργο στο Βάιο, από τον Βάιο στο Γιώργο, άιντε και σε κάνα Μίτσο, ξέρω εγώ, και σε κάνα Φάνη, εδώ δίπλα μου, όχι παρακάτω, για να μην τη χάσουμε την μπάλα. Δηλαδή, μιλάμε για προσέγγιση πολύ νοχελική. Και σίγουρα έβγαλε και ένα προβληματισμό η Γαλλία στο πώς να δουλέψει για να μπει με αποτελεσματικότητα στην περιοχή, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. Και στο δεύτερο, γιατί η απειλή της Γαλλίας είναι καθαρά με σούτ έξω από την περιοχή. Ναι, την είχε δει ο Τσαμενί και Ντριγκνάν. Πάρα από εδώ, πάρα από εκεί, πάρα από εδώ. Βέβαια, εστία δεν βρήκε. Βρήκε 4 φορές out. Έτσι. Συμβαίνουν και αυτά. Ναι, συμβαίνουν. Εντάξει, okay. Είναι ένας τρόπος να διασπάσει μια άμυνα το μακρινό σούτ. Είναι, αλλά όχι. Όχι, δεν γίνεται συνέχεια να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό που λέει από τη Γαλλία, μάλλον. Η Γαλλία έχει κάτι που δεν έχει. Αυτό λέει από τη Γαλλία. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Θα ξαναβγεί τέτοιο. Όχι. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τον Καντέ να κάνει το παιχνίδι αυτό, τέλος πάντων. Το Καντέ έχουμε τώρα, δεν κάνουμε. Έχουμε το Καντέ, πήγαινε σπίτι σας κι εσείς. Το Καντέ να πάει σπίτι του. Η Γαλλία. Κοίτα, η Γαλλία έχει κάτι το οποίο λείπει από. Ας βάλουμε τα φαβορί τώρα κάτω. Mm-hmm. Ωραία. Είναι η Γερμανία, η Ισπανία, Γαλλία. Μην πεις Αγγλία, τσακωθούμε. Όχι, Αγγλία δεν λέω. Αλλά άμα φτάσει τελικό. Τέλος πάντων. Το έχουν πάρει τόσες φορές. Θα πάμε μόνο ένα. Σήμερα και εγώ. Όχι, αλλά με τη διασταύρωση που έχουν αυτή τη στιγμή φτάνουν τελικό. Μπορούν να φτάσουν στο τελικό. Στο ενδεχόμενο να παίξουν Ολλανδία, Αγγλία ή μη τελικό, μπορεί να αποκλειστούν και οι δύο. Ξέρεις. Έτσι.
και να γίνω τελικός ένα εφαγόνος. Του έχω κάνει. Να γίνουν επεισόδια, ξέρω εγώ, να του διαγράψει η UEFA. Τραβάτε. Όχι μόνο, εντάξει. Οι Γάλλοι έχουν κάτι που δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Έχουν τη δύναμη, την ταχύτητα, τα τρεξίματα. Είναι αθλητική ομάδα. Δεν έχουν. Αυτό είναι που έχουν. Δεν έχουν αυτό που έχει η Γερμανία ή η Ισπανία. Δηλαδή, όταν έχει την μπάλα προς τα μέσα, την τελική πάσα. Δηλαδή, δεν έχουν ένα Μουσιάλα, ένα Βίρτς, ένα Πέδρι, ένα Γιαμάλ. Τον κολοπετσωμένο. Ναι. Αυτό που θα κάνει την ανατροπή, που θα κάνει το έτσι, το αλλιώς και δεν ξέρει αν θα σουτάρει ή θα σεντράρει. Αυτό εννοείς. Αυτό, ναι. Ποιότητα δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ποιότητα, ναι. Τους λείπει. Γιατί άμα πας, βλέπεις ότι η τριάδα στα χαφ είναι Ραμπιό. Το Ραμπιό όταν και... το βλέπω να παίζει, το φαντάζομαι σε ένα καναπέ να κάθεται και να πίνει ένα ωραίο ποτήρι κρασί. Εντάξει. Δεν μιλάς ωραία. Δεν είναι ωραίο. Να κάνουμε την ωραία επαφή, το κοντρολάκι με το αριστερό, να δούμε να την κάνουμε τη μεγάλη έτσι φαλτσαριστή να φανεί. Να βγει και ωραία φωτογραφία με το χέρι έτσι, τάκ, να βγει πάσα. Instagram. Καταλαβες. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πανηγυρισμό, ένα ωραίο σούτ από μακριά, αλλά δεν θα τσακωθούμε κιόλας. Δηλαδή, άμα θες να μου πάρεις την μπάλα, πάρτινα. Δεν συμφωνώ. Τον θεωρείς μαχητή, δηλαδή. Δεν τον θεωρώ μαχητή, αλλά. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν... Έπαιζε Ιβερνέσα, ας πούμε, Αργκρόουθ. Όχι, αυτό δεν το παίζει σίγουρα. Αυτό σου λέω. Δεν έπαιζε. Καλά, κανείς από, το... από τη Γαλλία δεν παίζει αυτό το παιχνίδι. Όχι, στη Γαλλία λείπει αυτό το. Το οχτάρι, το δημιουργικό. Το οποίο το έχουν οι Πορτογάλοι, το έχουν οι Ισπανοί, το έχουν οι Γερμανοί, το έχουν οι Ολλανδοί. Το είχαν και οι Γάλλοι, ρε φίλε, και το απενεργοποίησαν. Ήταν ο Γκρισμάν. Ναι, αυτή... το απενεργοποίησαν. Γιατί? Δεν ξέρω τώρα, γιατί είναι και δύο προπονητές. Δεν είναι ότι άλλαξε προπονητής και άλλαξε φιλοσοφία. Γιατί ο Ντεσάμ τον έβαλε σε αυτή τη θέση. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον παγκόσμιο του 18. Σωστό. Που το πήραν κιόλας. Το πήραν κιόλας, ναι. Ο Σιμεώνε το χρησιμοποιεί εκεί, αφού γύρισε από την Μπαρτσελόνα. Ο λόγος δεν ξέρω γιατί χάνεται πάρα πολύ. Στο έξω δεξιά και μέσα ο Γκρισμάν χάνεται πάρα πολύ. Ναι, όσο πιο πολύ ήταν ενεργός με την μπάλα ο Γκρισμάν στο παιχνίδι της Γαλλίας. Γλύκει είναι το παιχνίδι της Γαλλίας. Έχει το απρόβλεπτο. Έχει την μπάσα, έχει το 1-2. Θα κάνει. Είναι έξυπνος παίχτης. Βλέπει γήπεδο, θα δει την μπάσα. Η Γαλλία περιμένει. Και το 1-2, έτσι. Ναι, ναι. Ενώ Ραμπιό, για παράδειγμα, αυτό που σου λέω. Δεν το έχει, όχι. Που είναι στον καναπέ καθισμένο με το κρασάκι του. Λοιπόν, θα τη κόκκινο, δώσει. Το μπορντό ένα κρασάκι, ωραία. Ναι. Ενδεχομένως θα τη δώσει την παλίτσα. Αλλά δεν θα κάνει την καθητική κίνηση να πει στην περιοχή. Έχει κόσμο εκεί, βαράνε. Ναι. Να μου έρθει έξω να σουτάρω, ναι. Για να βγει ωραία φωτογραφία. Ενώ ο Γκρισμάν θα μπει στο τζαμπουκά, θα μπει στη μάχη. Όχι, ξέρεις, όχι, ναι, ισχύει. Αυτό επηρεάζει όμως την εικόνα της Γαλλίας. Γιατί, ας πούμε, χθες στην Ισπανία που κλήθηκε να παίξει απέναντι σε μια πολύ σφιχτή άμυνα, ρε παιδί μου, των Γεωργιάνων. Και παιδιά τα οποία είναι, ξέρεις, έχουν σκληραγωγηθεί. Είχανε τον Πέδρη εκτός περιοχής και μετά είχανε και τον... Ρόντρι. Τον Όλμο, στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήταν ο παίχτης έξω από την περιοχή που υποδεχόταν την μπάλα και αμέσως λειτουργούσε σαν playmaker δεύτερος, μαζί με τον Ρόντρι, για να βοηθήσει την ομάδα να αναπτυχθεί σωστά. Πότε να τη δώσουμε δεξιά, πότε να τη δώσουμε αριστερά και το καθεξής. Στη Γαλλία τώρα, δεν μπορεί να το ζητάς αυτό να το κάνει ο Καντέ, ας πούμε. Όχι, η Γαλλία δεν είναι, το τακτικό της κομμάτι, δεν είναι αυτό. Τη Γαλλία θα τη δεις σε περίπτωση, θα δούμε και το μάτσο βραδινό, το Πορτογαλία-Σλοβενία. Τη Γαλλία θα τη δεις με έναν αντίπαλο σαν την Ισπανία ή τη Γερμανία ή την Πορτογαλία. Όχι στο έτσι. Στο έτσι είναι δυνατή η Γαλλία. Οι οποίοι οι αντίπαλοι θα έχουν την μπάλα. Που θα προσπαθήσουν να διασπάσουν τους Γάλλους, γιατί η δύναμή τους είναι ο Εμπαπέ στη κόντρα, στην ταχύτητα. Ναι. Και εσύ λες δηλαδή ότι θα υπάρξει προπονητής, αντίπαλος της Γαλλίας ενδεχομένως, ο οποίος θα παίξει έτσι ώστε να δώσει χώρο στον Εμπαπέ. Μιλάμε τώρα για αυτοκτονίες, τάσεις. Ναι, αλλά ο τρόπος παιχνιδιού της Ισπανίας, όχι τόσο πολύ της Γερμανίας, αλλά της Ισπανίας, άμα βρεθούμε την Ισπανία, αυτό θα είναι. Δηλαδή οι Ισπανοί θα είναι πάλι. Έξω από την περιοχή, γύρω-γύρω η μπάλα, να βρούμε την τελική πάσα, να σουτάρουμε, να δημιουργήσουμε φάσεις, να έχουμε την κατοχή μπάλας. Ακουμπήσει ο Ρόντρι 120 φορές την μπάλα. Θα κάνουν ένα λάθος και αντί να είναι ο Μικαιού Ντάτζε με τους Γεωργιανούς που πιάνε στην αντεπίθεση, θα είναι ο Μπαπέ. Με τον Ντουράν, με τον Κολομουανί και το καθεξής. Ναι. Αυτή είναι η δύναμη της Γαλλίας. Η δύναμη της Γαλλίας είναι καθαρά ο Μπαπέ στο χώρο. Ό,τι έκανε σήμερα η Γαλλία ήταν. Σαν έξω αριστερά και μέσα ο Εμπαπέ, να μπει με το δεξί του πόδι, να βρει την μπάσα το 1-2, γρήγορες κινήσεις, αυτό. Το οποίο οι Βέλγοι
να τους το δώσουμε αυτό τουλάχιστον, ότι το 4-4-2 λειτουργήσε με τη διπλή, ναι, ήταν καλή, είχαν καλή αμυντική λειτουργία. Και δεχτήκαν ένα τυχερό γκολ. Γιατί, κοίταξε, ναι, καλή αμυντική λειτουργία. Αλλά φάγανε, όχι, ναι, δεχτήκαν τυχερό γκολ. Καλή αμυντική λειτουργία. Υπήρχαν πολλές τελικές φάσεις από τη Γαλλία, κάποιες πολύ καλές, δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. Κλασική δεν είχαν όμως. Κλασική ευκαιρία δεν είχαν. Κλασική ευκαιρία θεωρώ του Ράμ στο πρώτο ημίχρονο την κεφαλιά. Ναι. Το σούτ του Εμπαπέ δεν το θεωρείς κλασική ευκαιρία. Για Εμπαπέ εκεί που βρέθηκε. Εμπαπέ, τον μπαναναριστό, αυτό το τάκ. Ναι, αλλά η μπάλα θα φεύγε ψηλά. Ναι, αλλά είναι ο Εμπαπέ. Δηλαδή, άμα αφήσει τον Τζόρνταν να σουτάρει, άσχετα αν θα κάνει airball. Είναι γράφει, καταλαβές. Το έχει χάσει σαν άμυνα, αυτό σου εννοώ. Εντάξει. Θα συμβεί αυτό. Δεν γίνεται να είσαι 100%, να είσαι 100% επιτυχία στην αμυντική σου λειτουργία. Mm-hmm. Θα βρουν χώρο και άλλοι να κάνουν ένα σουτ, να έχουν μια φάση. Αλλά στη γενική εικόνα του παιχνιδιού, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι Γάλλοι είχαν τρεις κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Αν δεν μπήκε η μπάλα. Ήταν ένα ανούσιο πράγμα. Πολλά λάθη, χωρίς transition, χωρίς ρυθμό, πολλά foul. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά είναι 0-0. Δηλαδή πάμε παράταση. Περισσότερο κινητικότητα στο μάτς και λιγότερο ρίσκο, έτσι. Ναι. Και φάνηκε αυτό όπως διαχειρίστηκε το παιχνίδι ο Τεντέσκο. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, φάνηκε από το 70 και μετά, σου λέει λοκάρω την παράταση. Το αγοράζω και πάμε εκεί. Μα έβγαλε τον. Τον Οπεντά. Τον Οπεντά και βάζει τον Τεμπρόν μπροστά. Βγάζει τον Οπεντά και βάζει χαφ. Βάζει τον Μαγκαλά. Ναι, και περνάει τον Τεμπρόν σαν δεύτερο επιθετικό. Επιθετικό ουσιαστικά έκανε δηλαδή, η πρώτη ζώνη άμυνα. Σαν την καλαμιά στον κάμπο ο Λουκάκου, όλο το match, να τον κάνει ακόμα πιο απομονωμένο. Λες και του έχει κάνει κάτι του Λουκάκου. Ο Λουκάκου του Τεντέσκο. Γενικότερα ο Λουκάκου. Παρεκτούντος, να αφιερώσουμε την εκπομπή στον κόσμο ναι. Που έχει παίξει πρώτο σκόρ του Λουκάκου. Υπάρχει τέτοιο κόσμο. Πλάκα κάνεις. Όταν ξεκινάει, ας πούμε, δεν ξέρω το αν εσύ δεν μπαίνεις από τη διαδικασία γιατί είσαι ποδοσφαιριστής και συνήθως οι ποδοσφαιριστές έχετε. Παλιά. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, έχεις αυτή την κουλτούρα όμως ποδοσφαιριστή. Οι ποδοσφαιριστές, επειδή δεν μπορείτε να παίξετε στοίχημα, έχετε ένα ζήτημα, ας πούμε, και το κρατάτε αυτό. Αλλά όταν ξεκινάει μια μεγάλη διοργάνωση, σε μια άντρο παρέα, αν θα μαζευτείς, τι θα συζητήσετε. Θα συζητήσετε, ξέρω εγώ, για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, αν ας πούμε είστε στην δικιά τη δικιά μου. Ωραία, ναι. Θα συζητήσετε για μια καλή παρουσία, αν υπάρχει τέλος πάντων, ξέρεις. Στον περιβάλλοντα χώρο. Και το τρίτο που θα συζητήσει, ποιο θα είναι πρώτο σκορ στο γύρο, ρε. Θα πει ο ένα Κριστιανό Ρονάλντο, ο άλλο θα πει αυτό. Μέσα στι πέντε επιλογέ, σίγουρα είναι Λουκάκου. Ναι, με Μπαπέ, Κριστιανό. Λουκάκου, Μπαπέ, Κριστιανό, αυτοί είναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι λοιπόν που έχουν ποντάρει έναν άνθρωπο που βάλει τρία γκολ και τα τρία offside. Όχι, το ένα δεν ήταν offside, ήταν επιθετικό φάουλ. Τον έχουν ποντάρει. Δεν ξέρω τώρα αν οι στοιχηματικέ θα γυρίσουν τα λεφτά πίσω. Δεν θα τα γυρίσουν, ναι. Ναι. Το ξέρω, δηλαδή μου το έχει πει ο Νόβιμπετ. Ναι. Αλλά να πούμε όμως, ναι. Μπράβο μας, γιατί δικαιωθήκαμε χθες με την πρόβλεψή μας ότι θα περάσει η Γαλλία. Ναι. Τώρα, όπως πέρασε, τέλος πάντων. Πέρασε, εντάξει, όχι, πέρασε. Άμα με άκουγες, γιατί ναι. Με πήγες κόντρα, θα είχαμε πιάσει και την Ελβετία στην πρόβλεψη. Καλά, αλλά δεν με πίστεψε. Συγγνώμη, δεν είμαστε παντρεμένοι σε αυτό. Όχι, αλλά δεν με πίστεψε. Θα πιάσει την άποψή του, sorry. Sorry. Απλά. Πολ. Το βράδυ θα γίνει. Πορτογαλία, ναι. Τα εύκολα κύριε Σαμαρά. Εγώ θέλω να τσακωθώ μαζί σου. Ωραία. Άμα παίρνει Πορτογαλία, όχι, εγώ παίρνω Σλοβενία λοιπόν. Γιατί? Με χάτρικ του Σπόραρ. Αφού το κάνουμε και εμεί. Δεν έχω κάνει. Τσέρι, Σπόραρ, Μπέρμπι, Τσέρι. Ο Τσέρι είναι μια χαρά στο γόγιο. Όχι, είναι πολύ καλό. Έτσι. Με του Άγγλου δικαίω man of the match. Αλλά. Δεν χρειάζεται να έχουμε την άποψη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρετό. Είναι insiders όμως. Πρέπει να αποδείξουμε στην Novembre και στον παραγωγό μας ότι. Παιδί μου, νομίζω ότι είσαι ο Πάπας. Ο Πάπας έχει το αλάθητο. Εδώ συζητάμε για μπάλα. Δεν υπάρχει κάτι πιο. Η μπάλα έχει λογική. Ναι. Ωραία. Έχει λογική μπάλα. Ωραία. Πες μου τη λογική του Τεντέσκο. Η λογική του Τεντέσκο είναι ξεκάθαρη. Ποια. Πάμε να χάσουμε. Όχι, δεν πάμε να κάνουμε νέα ζωή. Κάνουμε φάση τρέχει την παραδιά. Έλα, μωρέ, να μάθει το κάξινε. Και τι έγινε, θα περάσει. Πάμε σπίτι να κάνουμε μπάνια, να φύγουμε. Έδωσε χώρο στον Μπαπέ. Δεν έδωσε. Έκανε φάση στη Γαλλία. Δεν έκανε. Ναι, το Βέλγιο να μας πει τι έκανε. Δεν ήθελε να το κερδίσει. Ήθελε να το πάει στην παράταση. Ωραία. Είναι μια λογική και αυτή. Άρα εσύ αντιλαμβάνεσαι. Εντάξει, εκεί. Μαζί σου. Δεν έχει μια λογική. Μα γιατί δεν κάνουμε την κουβέντα μαζί. Για να μου ανοίξει τα μάτια. Ο Γιώργος Σαμαράς λοιπόν αναγνωρίζει την τεράστια προπονητική επιρροή του κυρίου Τεντέσκο στο παιχνίδι του Βελγίου. Μάλιστα, αυτά είναι. Μπορούν να μείνουν αυτά. Να τα κάνουμε live, να τα κάνουμε story, να τα κάνουμε. Πώ το λένε, βίντεο. Να μείνουν στην ιστορία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Εσύ. Ναι. Ωραία. Ποια
θεωρείς θα ήταν η σωστή προσέγγιση του Βελγίου? Να πάει να παίξει, να ανοιχτεί, να παίξει το ποδόσφαιρο της και να δημιουργήσει φάσεις. Ναι. Δεν έχει την ποιότητα. Όχι, εγώ διαφωνώ με αυτό. Διαφωνώ. Δεν συζητάμε για τους Γεωργιάνους εχθές, συζητάμε για τους Βέλγους που είναι μοιρασμένοι στις κορυφαίες ομάδες, που έχουν τρομερές παραστάσεις, που έχουν και αυτοί καλή αθλητική δομή. Δεν έτσι. Συζητά. Έχουν παίχτες που παίζουν Premiership, παίζουν στα καλύτερα πρωταθλήματα. Δεν μπορώ να τους βλέπω τώρα. Δεν μπορώ να βλέπω τον Ντοκού να παίζει 5 μέτρα μπροστά από το back. Sorry. Όχι. Δεν την καταλαβαίνω εγώ αυτή τη λογική. Εσύ την καταλαβαίνεις, okay, την αποδέχεις, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Μπορώ να το πούμε και διαφορετικά. Φοβηθήκαμε το παιχνίδι. Ναι. Και πρέπει εγώ αυτό να μ' αρέσει, ας πούμε. Είναι η προσέγγιση τους. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή. Τη Γαλλία η προσέγγιση της άρεσε. Όχι. Ωραία. Άρα είχαμε δύο. Μ' άρεσε περισσότερο από το Βελγίο όμως. Εντάξει, Γαλλία. Δεν συνεχίζουμε σήμερα, όχι, αλήθεια. Και επειδή λοιπόν, όμως. Πάμε λίγο την αρχή. Όχι, δεν πάμε την αρχή. Τελειώσουμε κάποια στιγμή. Φίλε, πάμε, έχουμε και σπίτια. Λοιπόν. Επειδή όμως πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι, έτσι, για να μην κοιμηθείς άσχημα το βράδυ. Έτσι. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι αύριο, θα δούμε με βάση τις προδιαγραφές ένα πολύ πιο χορταστικό παιχνίδι. Ολλανδία-Ρουμανία. Θα είμαι σίγουρος. Θα έχεις το άγχος σου. Δεν θα έχω καθόλου άγχος. Μπα. Τι να έχω άγχος. Ανετιλά. Όχι. Είμαι σίγουρος. Δηλαδή, δεν θα κάνεις ομαδική με τους φίλους στην Ολλανδία. Πάμε τώρα αυτά τα ολλανδικά, πώς τα λέτε εσείς. Χατ, χουτ, 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 χουτ. Ναι, αυτά τα μονοσύλλαβα, τέλος πάντων. Για την ομάδα. Όχι. Όχι. Είμαι σίγουρος όμως ότι η προσέγγιση της Ολλανδίας θα είναι καθαρά ποδοσφαιρική. Δηλαδή, θεωρώ ότι η Ρουμανία θα έχει το αντίστοιχο Βέλγιο σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, θα προσπαθήσει να κρατήσει την άμυνά της σφιχτή, mm-hmm, και οι Ολλανδοί να προσπαθήσουν να βρουν τους διαδρόμους. Εκεί θα πρέπει να είναι σε πάρα πολύ καλή μέρα ο Γκάκμπο, Τσάβι, Σίμονς, για να βρουν τους χώρους. Και βγάλε ρε Ποπάι. Βγάλε. Ποπάι. Σαν το Ποπάι είναι. Βγάλε αυτή την παντάνα. Το Ποπάι το, με το. Βγάλε αυτό το πράγμα, ναι, το. Πώς το λένε, το. Του, σαν τον Αντρέα Άγκα είναι χωρίς μαλλιά. Δηλαδή, πάει, εννοείς. Ναι, ο Ντεπάι. Βγάλε το, εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Τι σε ενοχλεί, δηλαδή πέφτει ο υδρότα στα μάτια σου. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αύριο λοιπόν το μάτς. Αύριο Ολλανδία-Ρουμανία. Ένα πολύ πιο χορταστικό παιχνίδι, να είστε σίγουροι. Θα είναι φεστιβάλ ποδοσφαιρικό το αυριανό. Εγώ στο υπογράφω. Θες να το βάλουμε. Να είναι το πεδίο της κόντρας μας αυτό. Δεύτερο πεδίο κόντρας. Εγώ τώρα σου εξήγησα ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Χορταστικό, εγώ λέω. Εγώ λέω μεγάλο σκορ. Πολλά γκολ. Εγώ λέω πολλά γκολ. Όχι, δεν θα πω πολλά γκολ. Ωραία, εγώ λέω πολλά, ο κύριος Γιώργος λέει λίγα. Ωραία. Οπότε λοιπόν έχουμε Σλοβενία-Πορτογαλία. Πολλά γκολ, λίγα. Είναι τα πολλά γκολ τι σημαίνει, περίμενα. Από τρία και πάνω, ρε φίλε. Okay. Από τρία και πάνω. Πόσα θες να πούν σε ένα μάτς. Όχι, εντάξει. 8-4 θες να λήξει. Πόλο θα παίξουμε. Όχι, 2-0. Με αρκεί το 2-0. Δεν είναι πολύ. Δεν είναι 2-0. Το over και το under ορίζεται από το 2,5. Δεν ξέρω. Παραδοσιακά. Ναι. Εγώ λέω λοιπόν θα μπουν 3 γκολ και. Εσύ λες μέχρι 2. 3 μείον εγώ. Εσύ λες, ναι. 2,5 και μείον. Μέχρι 2. Ωραία. Το 2,5 πώς πιάνεται. Ρε Σίγκερ, εγώ γι' αυτό βάζουμε το μισό. Για να πληρωθούν κάποιοι και κάποιοι να μην πληρωθούν. Αν έρθει 2-0, έτσι, αυτός που παίζει over 2,5 δεν πληρώνεται. Και αν έρθει 3-0, αυτός που έχει παίξει over 2,5 πληρώνεται. Και αυτός που έχει παίξει under 2,5 δεν πληρώνεται. Γι' αυτό υπάρχει το μισό. Δεν θα έρθει ποτέ. Γι' αυτό σε διάλεξε η Novibet. Ναι. Μα γι' αυτό σε διάλεξε η Novibet. Λοιπόν, άρα λοιπόν εγώ λέω πολλά γκολ. Εσύ λες λίγα γκολ. Ωραία. Εγώ λέω Σλοβενία αναγκαστικά. Έτσι, γιατί εσύ ο στάρ της εκπομπής. Εντάξει, να σου δώσουμε την Πορτογαλία. Μακάρι Θεέ μου να κάνει χάτρικο σπόραρ. Λοιπόν, αύριο λοιπόν, Ολλανδία-Ρουμανία, τελειώνει το μάτς και είμαστε εδώ, insiders, Γιώργος Σαμαράς, Βάιο Τσούτσικας, για να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι.